Και συνεχίζουμε τα σχόλια. Καλησπέριζουμε το Βάιο Τσούτσικα. Γεια σα, κύριε Κώστα, μα τι κάνετε. Πολύ καλά, εσείς. Πολύ καλά. Καταρχάς, να αρχίσουμε με τα προφάνη. Πρέπει να δώσουμε όλη συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που σε αυτόν τον εξοντωτικό αγώνα, τη μάχη του πρωταθλήματος, κατάφερε με ένα νέο προπονητή, ο οποίος μέσα σε λίγους μήνες έβγαλε όλη την αγωνιστική φιλοσοφία μου στο γήπεδο, να προσπεράσει στην πρώτη τελευταία στροφή και πλέον να ετοιμάζεται να σηκώσει το 13ο πρωτάθλημα της. Άποψή μου είναι πως και οι δύο αυτοί μονομάχοι χρειάζονται συγχαρητήρια. Και διαφωνώ πολύ με τον Κώστα σε ό,τι αφορά την κριτική στον Παναθηναϊκό του τελευταίου διαστήματος. Μιλάω για αυτόν γιατί η ΑΕΚ τη δουλειά της την έκανε. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο κατάφερε και πήρε αυτό το πρωτάθλημα και νομίζω ότι σφραγίζει τη χρονιά με την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Και υπάρχει και ένα κερασάκι στο γλυκό που είναι ο τελικός του κυπέλλου, αν και εφόσον γίνει και πότε θα δούμε, ναι, πότε θα γίνει. Και πού θα γίνει. Το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός κλήθηκε να παίξει το πιο σημαντικό παιχνίδι της τελευταίας δεκαετίας για αυτόν. Υπό όχι αντίξωες συνθήκες, υπό ανώμαλες συνθήκες. Οπότε λοιπόν, πριν μπούμε στη λογική να κριτικάρουμε την αγωνιστική παρουσία των παιχτών του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να σκεφτούμε πως αυτοί οι παίχτες πέρναγαν κάθε μέρα από τεστ, ενδεχομένως είχαν έλεγχο στις ανάσες τους για να μην εξαντληθούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν είχαν προπονήσει τελευταίες μέρες. Δεν είχαν προπονήσεις, είχαν πάρα πολλά τέλος πάντων ζόρια και επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και, όχι να δούμε, να σκεφτούμε μάλλον πριν κρίνουμε, όχι να μην κρίνουμε, να κρίνουμε, αλλά πριν κρίνουμε να σκεφτούμε και όλα στο γεγονός ότι η εντεκάδα που παρουσίασε σήμερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενδεχομένως είχε κάποιες επιλογές που κρίθηκαν με βάση το ιατρικό δελτίο και όχι το αγωνιστικό. Πάντως ήταν η καλή του εντεκάδα που λέμε, έτσι. Καλή του εντεκάδα ήταν, αλλά αρσί Κώστα. Ενώ δεν είδαμε τον Μπούχατς, ας πούμε, βασικό. Δεν είδαμε κάποιον παίχτη που δεν παίζει συχνά. Δεν θέλω να μπω στη λογική όμως. Κρίση των παίχτων, γιατί επειδή κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω τους ξέρω. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική για το ποιοι μπορούσαν να παίξουν, ποιοι δεν μπορούσαν να παίξουν κ.ο.κ. Τέλος πάντων, κρίθηκε να παίξει σε ανώμαλες συνθήκες. Και νομίζω ότι για αυτό το λόγο είναι μια προσπάθεια που αδικεί πολύ τη χρονιά του Παναθηναϊκού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι απόλυτα πετυχημένος. Πετυχημένος, μάλλον, σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως είναι και η ΑΕΚ φυσικά απόλυτα πετυχημένη, διότι επιστρέφουν στο Champions League 2, στα προκριματικά του Champions League, σε μια χρονιά που ξεκίναγε ο Παναθηναϊκός ως τέταρτο φαβορί και η ΑΕΚ ως δευτερότριτο φαβορί, κατάφεραν να κάνουν το 1-2 και να τελειώσει τη χρονιά. Για το παιχνίδι τώρα, έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός φαινόταν ότι δεν μπορούσε να πατήσει τον γκάζι με τίποτα στο πρώτο ημίχρονο. Παρακολουθούσε τις εξελίξεις και περίμενε να δει τι χώρο μπορεί ενδεχομένως να το αφήσει ο Ολυμπιακός. Όταν στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να ανεβάσει λίγο τις γραμμές πιο ψηλά, ρίσκαρε και έδωσε χώρο στον Ολυμπιακό. Προφανώς είχε υπολογίσει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός από το 70 και μετά παίζει ένα παθαίνει λάστιχο. Το παθαίνει στα παιχνίδια του τελευταίο καιρό αυτό ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Δηλαδή αρχίζει και χάνει δυνάμεις από το 70 και μετά. Δεν κάνει καλή κατανομή δυνάμεων. Σου λέει ο Παναθηναϊκός, εκεί θα ποντάρω. Στο διάστημα αυτού του παιχνιδιού γίνεται το δοκάρι, γίνεται το γκολ και μετά είναι όχι βουνό, είναι Everest να το περάσεις δύο φορές προκειμένου να κατάσεις την ανατροπή και να φύγεις νικητής από το Γεωργίος Καρισκάκης. Δεν όμως, εδώ κάπου τελειώνει η κουβέντα για την αγωνιστική κριτική στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι υπολογιστικά μπορούμε να μιλήσουμε μόνο. Και επίσης, αποδεικνύεται για μικρό μου μια φορά ότι όλο αυτό το πανηγύρι των ηλιθίων που γίνεται πριν από τέτοιους αγώνες. Mm-hmm. Αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή μειοψηφία μένα, αλλά ισχυρή μειοψηφία. Φωνακλάδικη πολύ. Οι λήθοι, ναι, ναι, έτσι, που ασχολούνται με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Διότι αν δεις πόσο Εμβιλά μέχρι το 95, ενώ το μάτι ήταν στο 1-0, πίεζε ακόμα και στα πλάγια του. Πόσο Ελαραμπή τσακωνόταν για μια χαμένη κατοχή. Πόσο ο Παπασταθόπουλος χτυπημένος από το πρώτο ημίχρονο έτρεχε και μάρκαρε. Πώς τέλος πάντων οι παίκτες του Ολυμπιακού αντιμετώπιζαν κάθε προσωπική μονομαχία απέναντι στους παίκτες του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ ηλίθιος. Πολύ καλά έκαναν, έτσι. Εννοείται. Ναι, το εννοείται, λέω αυτό. Εννοείται, διότι καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ ηλίθιος αν πιστεύεις ότι θα υπάρξει άνθρωπος ποτέ που θα πιάσει κάποιον που φοράει ερυθρόλευκα και θα το πει: κοίταξε, αυτοί που φοράνε πράσινα να κερδίζουν. Μέσα στην έδρα μας. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ. Και εκτός και έδρας. Θέλω να σου πω. Έτσι. Ναι. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ ηλίθιος. Δυστυχώς αυτοί οι ηλίθιοι δεν πήραν το μάθημά τους σήμερα. Μπορεί σήμερα να νιώθουν χαρούμενοι γιατί ενδεχομένως με τον τρόπο αυτό βοήθησαν ώστε να εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι δικό τους επίτευγμα όμως. Ο Ολυμπιακός το έπαιξε το μάτς και θα το έπαιζε το μάτς έτσι κι αλλιώς. Αλλά οι ηλίθιοι θα παραμείνουν ηλίθιοι. Μάλιστα.